γήπεδο της Χωράφας εδώ στον Άγιο Ερώθεο, από όπου θα σας μεταδώσουμε το παιχνίδι για την 11η αγωνιστική μεταξύ της γηπεδούχου ομάδας του Αγίου Ερωθέου με τον Πανθηραϊκό. Ένα παιχνίδι πολύ ξεχωριστής, θα λέγαμε, και ιδιαίτερης σημασίας. Συγκεκριμένα τον Κράση. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι εδώ στον Άγιο Ερώθεο. Να δώσουμε. Ωραία, βρίσκει δεξιά εκεί τον Τσαρκάνη. Χαμηλή σέντρα. Το σούτ εκεί που επιχείρησε μέσα από την περιοχή. Η πρώτη καλή στιγμή. Επιμένει όμως ο Ερώθεος. Από δεξιά. Απευθεία το σουτ, η μπάλα σκάει μπροστά ακριβώς από τον Ζαρκάνη τώρα. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή μέσα. Τρομερή απόκρουση, τεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Μπάλα κοντράρει και φεύγει ο Κράση μόνος του. Απέναντι, ένα καταπληκτικό σουτ του Κράση. Έδιωξε με υπερένταση εκεί ο Ζοντός. Στη μεγάλη περιοχή του Ματέο Κράση. Με υπερένταση και πάλι ο Ζοντός έδιωξε σε κόρνερ. Φουάσης κάνει τη σέντρα, μπαίνει στη φάση, είναι ο Περιάλης εκεί, προσπάθησε να βάλει το πόδι του, δεν βρήκε καλά την μπάλα. Γίνεται το λάθος όμως του Λούκα, Μουκίδης, παίρνει την μπάλα Μουκίδης, κρατάει. Πολύ ωραία τρίπλα, βγάζει στον Τσαρκάνη, Τσαρκάνη, το σουτ Τσαρκάνη, καταπληκτικό γκολ. Ένα καταπληκτικό γκολ για Όσκαρ θα λέγαμε, ο Τσαρκάνη πήρε την μπάλα μετά από την πάσα του Μουκίδη στη μεγάλη περιοχή. Έκανε ένα σούτ από λίγο πριν μπει στη μεγάλη περιοχή και η μπάλα κατέληξε στο αριστερό παραθυράκι του Ζοντού. Πραγματικά καταπληκτικό γκολ από τον Τσαρκάνη. Ακριβώς στο 41. Στο 41 λοιπόν. 1-0 ο Άγιος Ιερόθεος με ένα καταπληκτικό γκολ του Τσαρκάνη. 1-2 μέτρα πριν μπει στη μεγάλη περιοχή έκανε το σούτ στο αριστερό γάμα του Ζοντού που πραγματικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, απογειώθηκε ο τερματοφύλακας του Πανθηραϊκού, δεν κατάφερε όμως να αποσοβήσει για τρίτη φορά. Διώχνουν οι αμυντικοί και αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο και κατάφεραν στο 41 να προηγηθούν, ενώ αυτή τη στιγμή ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Πρώτος στην μπάλα, χάνει όμως ο Μπιριμπίλη, μπαίνει στην περιοχή ο Νομικός, κάνει ένα σούτ από αριστερά, προσπάθησε να ευνηδιάσει εκεί ο Νομικός. Τσαρκάνει το σούτ, έξω. Ο Άσης εκτελεί, η προβολή που γίνεται εκεί, παίρνει μια περίεργη τροχιά, η προβολή ήταν από τον Παλιγιώργο. Πήρε τη θέση του Περιάλη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, το σούτ που έγινε εκεί ήταν από τον Μπριστογιάννη. Προσωρινά η αμυντική, Φουάσης και πάλι, η σέντρα, ένα σούτ, ξαφνικό σούτ εκεί του Ντούλης. Μουκίδης, το σούτ του Μουκίδη. Έξω από την περιοχή επιχείρησε ένα πολύ ωραίο σούτ εκεί ο Μουκίδης. Διώχνει μακριά. Επιμένει ο Παρθυραϊκός, χάνεται όμως η μπάλα. Και φεύγουμε με τον Κομνηνό μπροστά. Κομνηνός. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Κομνηνός. Μόνος του. Καταπληκτικό γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Κομνηνό. Πήρε την μπάλα, πέρασε τον Πυρμπίλη. Δεν μπόρεσε ο Πυρμπίλη να τον ακολουθήσει. Η φάση αυτή στο 85. Πολύ ωραίο γκολ από τον Κομνηνό, μπήκε στη μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο πλασέ. Δεν μπόρεσε ο Ζοντός να κάνει τίποτα. Θα το εκτελέσει και αυτό ο Αντώνης Φουάσης. Δυνατά εκτελεσμένο στη μεγάλη περιοχή μπάλα. Περνάει. Ωραίο. Και είναι το 2-1. Και είναι το 2-1 από τον... Είναι ακριβώς με τη λήξη του αγώνα. Είναι ο Σεΐτης. Ο Σεΐτης. Έβαλε, κάνει το 2-1 η μπάλα μετά το πλάγιο out αυτό του Φουάση. Στη μεγάλη περιοχή.